Μια φορά ένας πλούσιος νέος πλησίασε τον Ιησού και τον ρώτησε: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω ή να έχω ζωήν αιώνιον?» Ο Ιησούς απάντησε: «Είδε θέλεις εις ελθύνης την ζωή, τήρησον τας εντολάς». Εκείνος αναρωτήθηκε: «Ποίας?» Ο Ιησούς απάντησε: «Το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Εδώ ο Ιησούς παραθέτει την έκτη, την έβδομη, την όγδοη, την ένατη και την πέμπτη εντολή του Μωσαϊκού νόμου. Οι 10 εντολές δόθηκαν στο δίκαιο Μωυσή της Παλαιάς Διαθήκης από τον ίδιο το Θεό. Ποιες ήταν εκείνες οι εντολές και διατηρούν άραγε τη σημασία τους για τη Χριστιανική Εκκλησία? Πρώτη εντολή: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονται οι θεοί έτεροι πλην εμού». Αυτή η εντολή μιλάει για τη λατρεία ενός Θεού. Ο χριστιανισμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία. Οι χριστιανοί λατρεύουν έναν Θεό, αλλά ομολογούν ότι ο ένας Θεός υπάρχει στα τρία πρόσωπα, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τρία πρόσωπα δεν είναι τρεις θεοί, αλλά ο ένας Θεός, εκείνος τον οποίο μας καλεί να τιμούμε ο Μωσαϊκός νόμος. Δεύτερη εντολή: «Ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα, όσα εν το ουρανό άνω και όσα εν τη γη κάτω και όσα εν τη σίδασιν υποκάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτής, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής». Αυτή η εντολή στρέφεται κατά της ειδωλολατρείας. Ο χριστιανισμός προειδοποιεί ενάντια στη λατρεία των ειδώλων και των ομοιωμάτων, τα οποία όχι σπάνια υποκαθιστούν τον αληθινό Θεό στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Η προσκύνηση των εικόνων δεν αποτελεί ειδωλολατρεία, διότι στις εικόνες αναπαρίστανται ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι. Και η προσκύνηση δεν αποδίδεται στις εικόνες καθ' αυτές, αλλά στις απεικονιζόμενες μορφές. Τρίτη εντολή: «Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίω». Αυτή η εντολή μιλάει για το ότι το όνομα του Θεού πρέπει να προφέρεται με ευλάβεια. Στην προσευχή «Πάτερ ημών» απευθυνόμαστε στο Θεό ως εξής: «Αγιαστήτω το όνομά σου». Τέταρτη εντολή: «Νίστητη την ημέρα των Σαββάτων αγιάζειν αυτήν. Έξι μέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω το Θεό σου». Η εντολή της ανάπαυσης του Σαββάτου, με τη μορφή όπως αυτή δόθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, έχει εκ των πραγμάτων καταργηθεί στη χριστιανική παράδοση. Ταυτοχρόνως το Σάββατο, στο χριστιανικό λειτουργικό ημερολόγιο, παραμένει ως ξεχωριστή ημέρα, όταν μνημονεύονται οι κεκοιμημένοι, ενώ το Μεγάλο Σάββατο, η παραμονή της Αναστάσεως, είναι αφιερωμένο στην ανάμνηση της ανάπαυσης του Κυρίου Ιησού Χριστού στον τάφο, πρότυπο του οποίου ήταν η ανάπαυση του Θεού από όλα τα έργα Του την 7η ημέρα της Δημιουργίας. Μια ημέρα την οποία οι χριστιανοί αφιερώνουν κατά τρόπο ιδιαίτερο στο Θεό είναι η Κυριακή. Πέμπτη εντολή: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Αυτή η εντολή διαφυλάσσεται στο χριστιανισμό. Την ίδια στιγμή ο Ιησούς τονίζει ότι η αγάπη προς Αυτόν υπερβαίνει κάθε συγγενικό δεσμό. «Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ούκ εστί μου άξιος. Και ο φιλόν Υιόν ή Θυγατέρα υπέρ εμέ, ούκ εστί μου άξιος». Η ανάγκη επιλογής μεταξύ της αγάπης προς τον Χριστό και της υπακοής στους γονείς προκύπτει σε περίπτωση που οι γονείς αντιτάσσονται στη χριστιανική πίστη. Προσπαθούν να αποτρέψουν τα παιδιά από το να ακολουθούν τον Χριστό. Έκτη εντολή: «Ου φωνεύσεις». Η απαγόρευση του φόνου διατηρεί τη σημασία της και στο χριστιανισμό, ισχύοντας ακόμη και για όσους για διάφορους λόγους επιθυμούν να πεθάνουν οι ίδιοι. Η αυτοκτονία κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας αποτελεί θανάσιμη αμαρτία. Με αυτοκτονία ισοδυναμεί η λεγόμενη ενεργώς εκούσια ευθανασία, όταν ο άνθρωπος θέτει τέλος στη ζωή του διαχειρών άλλων ανθρώπων. Ο φόνος του καρπού της κοιλίας, η έκτρωση, θεωρείται από την Εκκλησία βαριά αμαρτία και έγκλημα. Σχόλιο για την έκτη εντολή του Μωσαϊκού νόμου αποτελούν τα λόγια του Ιησού.
Ήκούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου φωνεύσης. Όσδαν φωνεύσει, ένοχος έστη τη κρίση. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί, ένοχος έστη τη κρίση. Όσδαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, δηλαδή τυποτένιο, ένοχος έστε το συνεδρίο. Όσδαν είπε μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Εάν η Παλαιά Διαθήκη απαγόρευε το φόνο ως την πλέον ακραία, υπερβάλλουσα εκδήλωση της ανθρώπινης έχθρας και του μίσους, ο Ιησούς υποδείκνυε τις αιτίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο φόνο. Ο άνθρωπος οφείλει να ξεριζώσει την οργή από την ψυχή του και να απέχει των υβριστικών λέξεων προς τον πλησίον του, προκειμένου να μην οδηγηθεί η σύγκρουση σε τραγικές επιπτώσεις, αλλά να αποσβεστεί στην αιστεία, εκεί που γεννάται, δηλαδή στην καρδιά μας. Έβδομη εντολή, ου μη χεύσεις. Σχόλιο για αυτήν αποτελούν τα του Χριστού «Ηκούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου μη χεύσεις». Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πάσο βλέπουν γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ερέθη δε, ως αναπολύσει την γυναίκα αυτού, δότο αυτή αποστάσιον. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι ως αναπολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μη χάστε. Και ως εάν απολελειμμένην γαμίσει, μη χάτε. Εδώ ο Σωτήρας πρώτον υποδεικνύει τους λόγους, οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στη σαρκική αμαρτία και την αθέτηση του συζυγικού όρκου. Αυτοί οι λόγοι έγκυνται στην καρδιά του ανθρώπου, στο πονηρό βλέμμα του, που είναι ικανό να κοιτάζει ζηλιάρικα τις ξένες συζύγους. Δεύτερον, ο Κύριος εμφανίζεται ως καταρχήν αντίπαλος του διαζυγίου, επιτρέποντας το διαζύγιο μόνο για έναν λόγο, τη συζυγική απιστία εξ ενός των συζύγων. Όγδοη εντολή, ου κλέψεις. Αυτή η εντολή στρέφεται κατά της οικειοποιήσεως των αλλότριων, σε ιανδήποτε μορφή και περίσταση. Απαγορεύεται η επιβουλή όχι μόνο της ατομικής, αλλά και της δημόσιας και της κοινωνικής περιουσίας. Ένατη εντολή, ου ψευδομαρτυρήσεις, κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή. Αυτή η εντολή απαγορεύει κάθε μορφή ψευδομαρτυρίας και κατ' επέκταση κάθε ψεύδος. Ο Ιησούς αποκαλεί τον διάβολο ψεύτη και πατέρα του ψεύδους. Το ψεύδος μπορεί να γίνει ανεκτό μόνο στην περίπτωση που αποβλέπει τη σωτηρία της ζωής ενός άλλου ανθρώπου. Δέκατη εντολή. Ούκ επιθυμήσεις την οικία του πλησίον σου, ούκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ούτε τον παιδά αυτού, ούτε την παιδίσκηνα αυτού, ούτε του βοός αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε όσα το πλησίον σου εστί. Αυτή η εντολή αποτελεί συνέχεια της 7ης και της 8ης εντολής. Δεν απαγορεύει μόνον την υπεξαίρεση της προσωπικής ιδιοκτησίας άλλου ανθρώπου, αλλά και διαφυλάσσει την ιερότητα του γάμου. Η επιβολή σε ξένη γυναίκα αποτελεί βαριά αμαρτία. Εξαίροντας τις εντολές της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς ωστόσο πρότεινε στους μαθητές του μια οδό, η οποία δεν περιορίζεται στην εφαρμογή αυτών. Και αυτή είναι η οδός της πνευματικής τελειότητας, την οποία υπέδειξε στον πλούσιο νέο και την οποία δεν θέλησε να ακολουθήσει ο νέος. «Ή θέλεις τέλειος είναι, είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα, και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό, και δεύρω ακολούθημη». Η οδός την οποία προτείνει ο Ιησούς δεν απορρίπτει την ομοθεσία του Μωυσή, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο πολύ πιο πέρα και πιο ψηλά προς τις κορυφές της πνευματικής τελειότητας.